Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Αυτά τα χρήματα που δίνετε ως δώρο, πού τα βρήκατε? Διότι υπάρχουν capital controls ακόμα. Γι' αυτό κάτι συμβαίνει. Είναι κλεμμένα. Ούτως ή άλλως είναι κλεμμένα. Εντάξει, είναι φορολογημένα πάντως. Και ξέρετε κάτι, το έχω πει. Εγώ το έχω πει και στην τηλεόραση. Καλά κάνετε και το ρωτάτε. Ψεύτικα είναι. Δεν είναι. Μα αν ήταν τόσα, τα λείπανε καταρχήν. Θα ήταν εδώ πέρα σε κιουριτά. Αλλά είναι ψεύτικα. Αυτά βλέπετε μέσα είναι. Καλωσορίσατε. Χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας. Βέβαια, μην περιμένετε να σας ρωτήσουμε μόνο θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σας. Και γιατί? Εμείς και ο κόσμος σας έχει συνηθίσει χρόνια τώρα εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είσαστε η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κακά τα ψέματα, ενημερωτικά. Έχει πολλές ψυχές. Έχει πολλές ψυχές. Και από παραγωγικά υπουργεία, έχει περάσει από το Υπουργείο Εργασίας. Δύσκολα τα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Πολύ δύσκολα. Και δύσκολα και για εσάς, από ό,τι σας γνωρίζω. Δηλαδή, να υποχρεωθείτε να κάνετε πράγματα που όχι δεν τα πιστεύετε ακριβώς, δεν θα θέλατε με τίποτα να τα υλοποιήσετε. Είναι έτσι, δεν είναι? Φαντάζομαι ότι δεν είναι προσωπική ερώτηση. Όχι. Ή έχει και προσωπική διάσταση. Έχει και προσωπική διάσταση. Επειδή σας ξέρω, πιστεύω ότι ούτε στον χειρότερο εφιάλτη σας δεν πιστεύατε ότι θα συμμετείχατε σε μια τέτοια διαδικασία. Προσέξτε τώρα. Η ερώτησή σας δίνει δυνατότητες για πολλών τύπου απαντήσεις. Εγώ θα σας πω το εξής. Χωρίς να επαναλάβω αυτά που λέγαμε και πριν τις εκλογές, που είναι γνωστά για το πώς οδηγηθήκαμε στη συμφωνία αυτή κτλ. Το εάν τελικά θα είναι βιώσιμη η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, το αν θα έχει αποτελέσματα, και με την υπόθεση ότι εμείς εδώ πέρα τα κάνουμε όλα τέλεια ως κυβέρνηση, ότι είμαστε αποτελεσματικοί, συστηματικοί, έχουμε σχέδιο, θα εξαρτηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τι θα γίνεται ταυτόχρονα στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, όσο αυτές οι μικρές ρογμές που ανοίξανε με αφορμή το ελληνικό πρόβλημα, την ελληνική τραγωδία, την εφτάμενη διαπραγμάτευση, όσο αυτές οι φωνές οι διαφορετικές δυναμώνουν, τότε να είστε βέβαιοι ότι θα υπάρχουν περισσότερα περιθώρια να κάνουμε κι εμείς πράγματα και έξω από τη συμφωνία που θα μας οδηγούν σε έναν άλλο δρόμο. Μήπως όμως αυτό φαίνεται? Τελειώνω λέγοντας το εξής. Πριν από δύο μέρες είχαμε μία δήλωση η οποία είναι τομή για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Ποια είναι αυτή? Πολλά. Η δήλωση του Ολλάντ για το χρέος. Ήταν καλή. Ποτέ άλλοτε αρχηγός. Και αυτές Λαγκάρντ κατά καιρούς είχαν πει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποτέ άλλοτε σε τόσο υψηλό επίπεδο, υψηλότατο επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας δεν υπήρχε μία τέτοια δήλωση για την Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι έχουμε περάσει σε μία άλλη φάση. Έχουμε γυρίσει σελίδα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το είπατε και εσείς, το αναγνωρίζουμε όλοι. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Είναι όντως σημαντικό το να αναγνωρίζεται από πρόσωπα που μπορούν να παίξουν ρόλο σημαντικό στην Ευρώπη, αλλά και γενικότερα στην υπόθεση της αντιμετώπισης του ελληνικού χρέους, να γίνουν τέτοιες δηλώσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, έχουμε τον Έλληνα πολίτη και την καθημερινότητά του, ο οποίος ξέρετε τι λέει. Τι μου λένε τώρα? Εγώ για πέμπτη χρονιά δεν έχω δουλειά. Για πέμπτη χρονιά έκλεισε το μαγαζί μου. Το παιδί μου δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν μπορώ να ολοκληρώσω τις σπουδές του. Έχουν μειώσει στο μισό. Η ποιότητα της ζωής μου έχει έρθει στο μισό και κάτω. Και συνεχίζεται από μια κυβέρνηση η οποία μου έλεγε ότι όλα αυτά θα τα ξεχάσεις. Καλά, όλα αυτά θα τα ξεχάσεις δεν το έλεγε κανείς και ποτέ. Το 2012. Διότι σε ατομικό επίπεδο. Τον Ιανουάριο του 2015. Όπως τα βιώνει ο καθένας, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ακόμη και η γενική εικόνα, καμιά φορά, να φαίνεται ότι διορθώνεται, να έχει προοπτική. Το να διορθωθεί δεν σημαίνει ότι ο άλλος στη ζωή του, αύριο μεθαύριο, θα μπορεί να λύσει τα προβλήματά του. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τουλάχιστον να μην χειροτερέψει, κύριε Υπουργέ. Να μην χειροτερέψει. Προσέξτε να δείτε τώρα. Καθώς ερχόμουν, κοίταζα τα στοιχεία που αφορούν την ανεργία, μια και λέμε για ανεργία. Και τον Ιούλιο φάνηκε ότι ήταν μικρότερη κατά μία μονάδα με τον αντίστοιχο περσινό Ιούλιο. Ναι, αλλά σχέση με τον προηγούμενο. Προσέξτε να δείτε. Αυτή η εικόνα, αυτή η πραγματικότητα, δηλαδή πια της οριακής επιδείνωσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο, αλλά της βελτίωσης σε σχέση με πέρσι, δεν υπάρχει από εσάς τα μέσα. Αυτό που αναπαράγεται, αυτό που αναπαράγεται, το εσάς δεν είναι... Ναι. Χωρίς όμως είναι κάτι εντυπωσιακό. Γιατί η ανεργία, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, δεν αντιμετωπίζεται ευκαιριακά και με 0,3 ή 0,2. Όχι βέβαια. Να έρθουμε όμως τώρα σε αυτά τα οποία. Και όταν μειώνεται, έχει σημασία το πώς μειώνεται. Διότι συμμετέχει κάποιος σε ένα επιδοτούμενο σενάριο, σαν και αυτά που είπατε πριν, κάποιους 4, 5 μήνες, 6, 7 μήνες.
Όχι, θα πληρωθεί και αυτός αυτομάτως αφαιρείται από τις λίστες όταν ξέρει σε 2, 3, 4, 5 μήνες ότι ξανά πάλι θα είναι έργος. Πόσο μάλλον αν δεν πληρώνεται, κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι τα ουσιαστικά πόσο ζητήματα. Μάλλον αν δεν πληρώνεται. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει μειωθεί η ανεργία ενώ ο άνεργος δεν έχει πληρωθεί. Να έρθουμε τώρα σε αυτά που έρχονται. Μείωση συντάξεων. Σχεδόν βέβαιο και σίγουρο και δηλωμένο ότι άντε το πολύ πολύ να γλιτώσουν οι συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ. Πάλι ήδη θα την πληρώσουν. Καθορίζουμε τον πλούτο γύρω στα 12.000 το χρόνο, γύρω στο 1.000 το μήνα. Έρχονται μέτρα κατάργησης του ΕΚΑΣ. Ας αφήσουμε το ασφαλιστικό. Ο ΕΝΦΙΑ, η μεγάλη αδικία που μαζί το φωνάζαμε, διατηρείται με τις τιμές του 2007 οι αντικειμενικές αξίες. Έρχονται μέτρα. Πέραμε μια καλή ρύθμιση, πάμε να την πάρουμε πίσω. Με τις 100 δόσεις. Και χαιρετήσαμε όλη τη δόση των 100 δόσεων. Με αυτά που γίνονται όμως. Τώρα βάζει σαν προϋπόθεση. Αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυστηρότατα εισοδηματικά κριτήρια. 10.000 εισόδημα, 150 αντικειμενική αξία. 150.000 αθρηστικά. Έτσι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει ένα μικρό διαμερισματάκι στην Αθήνα και μένει και είναι από χωριό, είναι εκτός ρύθμισης. Εγώ εντάξει. Να δεχτώ ότι πρέπει να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας για τη συμφωνία που υπογράψατε. Δεν θα πρέπει να είστε και συνεπείς στον ελληνικό λαό απέναντι όμως. Προσέξτε να δείτε. Διότι αυτή η συζήτηση έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά είναι η ίδια αυτή που κάναμε πριν από τις 20 Σεπτεμβρίου. Διότι όλα αυτά τα ερωτήματα υπήρχαν, απαντηθήκανε, δεν τα κρύψαμε. Είναι η πρώτη φορά που γίνανε εκλογές στην Ελλάδα, γνωρίζοντας από πριν τι έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόσουμε και όχι μόνο βέβαια. Γιατί το ζητούμενο και η επιτυχία, όπως σας είπα και πριν, είναι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε με μια τα όρια αυτής της συμφωνίας. Όλες οι άλλες, μισό λεπτό, όλες οι άλλες κυβερνήσεις. Όλες οι άλλες κυβερνήσεις τι κάνανε. Άλλα λέγανε πριν και ξαφνικά αμέσως μετά τις εκλογές πηγαίναν και υπογράφανε μια συμφωνία η οποία δεν είχε τίποτα καμία σχέση με τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Δεύτερη ευκαιρία όμως, γιατί είπατε το εξής. Θα το δεχτείτε, αλλά είναι αποτελεί και αυτό μια τομή για τα πολιτικά ήθη η οποία πιστώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Μία προϋπόθεση. Μίλησε με την γλώσσα της ειλικρίνειας. Με μία προϋπόθεση. Να δούμε τώρα λοιπόν τις δυσκολίες. Την αριστερή ματιά και την αριστερή περπατησιά. Όταν καταργείται το ΕΚΑΣ. Δεν καταργείται το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ υπάρχει. Σταδιακά από το 16. Έτσι, υπάρχει. Αλλά το σταδιακά τι σημαίνει. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μία συνολική πρόταση για το ασφαλιστικό, πια σε μία εντελώς νέα βάση. Κοιτάξτε να δείτε. Το ασφαλιστικό δεν είναι καινούριο ζήτημα. Πόσες δεκαετίες το συζητάμε. Εδώ λοιπόν τώρα εμείς ή οφείλουμε απλώς να δίνουμε κάποιες απαντήσεις στην πίεση που δεχόμαστε, να κάνουμε μια μάχη οπισθοφυλακών, χαρά κομμάτων και να έρχεται η πίεση συνέχεια και τι γίνεται. Δεν αναφέρω μόνο στο δημογραφικό, υπάρχουν τεράστια ζητήματα που σχετίζονται πια με τις οικονομικές πολιτικές, τις κυρίαρχες οικονομικές πολιτικές και την εφαρμογή τους. Ή θα πρέπει να τρέξουμε πια, να σχεδιάσουμε από μόνοι μας ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα έχει ένα ορίζοντα 40-50 ετών. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν το βλέπω αυτό... όμως εγώ. Ξέρετε τι βλέπουμε μέχρι στιγμής. Μην το λέτε. Αυτό που κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και εμείς τους αλλάζαμε τα φώτα στη φωνή. Και αυτό θα κάνουν και μαζί σας, να είστε σίγουροι. Δηλαδή τι, η εύκολη λύση. Η εύκολη λύση ποια ήτανε, να κόψουμε και μάλιστα από ποιους ανθρώπους, από εκείνους που κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου είχαν προσφέρει στο σύστημα. Και όταν έφτασε η ώρα να ξεκουραστούν, έτσι, οι άνθρωποι να απολαύσουν και αυτοί κάποια χρόνια πριν φύγουν από εδώ το μάταιο κόσμο. Τους κάνουμε την ποιότητα της ζωής τους δραματική. Προσέξτε να δείτε. Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια λογική αλληλεγγύης. Και για τους προηγούμενους και για τους επόμενους. Αν είναι να σκέφτεται η πολιτεία, ατομικά ο καθένας καλά κάνει. Να οδηγήσει σε κοινωνικό αυτοματισμό αυτό που λέτε. Δηλαδή, το αντίθετο, το αντίθετο ακριβώς. Το αντίθετο. Εσείς μου λέτε αυτή τη στιγμή ότι τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού. Δηλαδή, γιατί μου λέτε. Σε αυτό τώρα λοιπόν είμαι χάριστε, εσύ μου παίρνει 1.300. Ήδη Γιώργος θέλει να μιλήσει ο κόσμος και λέει, νομίζουν ότι εμείς είμαστε υπέρ το να σωθούν κάτω από τα 1.000 και να μειωθούν πάνω από τα 1.000. Προσέξτε. Δηλαδή, γιατί να πούμε, γιατί να νιώσει ενοχή σε αυτό που παίρνει 1.200. Δεν υπάρχει μια τέτοια. Αν δεν είναι πρόορη. Δεν υπάρχει μια τέτοια τομή, α πούμε, και μια τέτοια κόκκινη γραμμή. Ο κ. Χατρούγκαλο την έβαλε το μαξί μου. Μισό λεπτό, θα σας πω τι εννοώ. Δεν σημαίνει ότι όσοι είναι πάνω από 1.000 ας πούμε, θα πέσουν όλα τα βάρη σε αυτούς. Θα υπάρχει μια κλίμακα επιβαρύνσεων. Είναι λογικό πάντως, με βάση τις πραγματικές ανάγκες, αυτοί οι οποίοι είναι προς τα κάτω, σε αυτούς μεροληπτικά να δράσουμε υπέρ. Είναι οι περισσότεροι. Είναι οι περισσότεροι. Και το γνωρίζετε πολύ δεν καλά. Δεν είναι το πρόβλημα όμως έτσι. Αλλά... Δεν είναι το πρόβλημα της, όχι της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή είναι μια βραχυπρόθεσμη. Να δώσετε συντάξεις άμεσα. Αυτό λοιπόν, εκεί θα έρθω λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι μια βραχυπρόθεσμη απάντηση. Γι' αυτό σας έλεγα πριν για έναν συνολικό επανασχεδιασμό. Εάν δεν λύσουμε το θέμα των πόρων του ασφαλιστικού συστήματος, έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Και από εκεί πέρα υπάρχουν οι άλλες υπαρκτές πλευρές. Υπάρχει μαύρη εργασία. Μα με τη μαύρη εργασία την οποία
τη γνώρισα που λένε από κοντά όταν ήμουν στο Υπουργείο. Όταν σε πήγαινε, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Όταν είχε όμως το εργαλείο του ελέγχου που ήταν επιθεωρήση εργασίας η οποία είχε διαλυθεί, είτε διότι ήταν από την κεντρική υπηρεσία δεκάδες τελέχη αποσπασμένες σε άλλες δουλειές, ή όταν σου απαγορευόταν να έχεις το κατάλληλο προσωπικό. Δεν αυτό, είναι μόνο η μαύρη εργασία. Είναι και η εκμετάλλευση του εργαζόμενου με την κατάργηση της εργατικής νομοθεσίας, με το σμπαράλιασμα της εργατικής νομοθεσίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μην το λέτε σε μένα. Έχουμε εργασιακό δυναμικό, εργατικό δυναμικό στη χώρα, το οποίο παίρνει το 1/3 από αυτά που θα έπρεπε να παίρνει, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αγοραστική του δύναμη, η φορολογική του ικανότητα, οι εισφορές του, και οι εισφορές στο ταμείο, άρα τα έσοδα των ταμείων. Άρα τα έσοδα, να λοιπόν η λύση του προβλήματος. Ακριβώς. Η λύση του προβλήματος είναι, δεν ξεκινάτε όμως από εκεί. Όχι. Ξεκινάτε από τη μείωση των συντάξεων. Προσέξτε να δείτε τώρα, γιατί πρέπει να εδώ φτάσαμε σε ένα κρίσιμο έτσι, ζήτημα. Έτσι. Διότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν του μιλάνε και λένε και ανταγωνιστικότητα, εννοούν ότι η ανταγωνιστικότητα αυτή βασίζεται στο τσεκούρωμα, στη μείωση των μισθών, άρα και των εσόδων των ταμείων. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια επιβολή των ακραίων νεοφιλελεύθερων. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη μικρή Ελλάδα. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είσαστε κυβέρνηση. Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο μέλος της παγκόσμιας οικονομίας και της ευρωπαϊκής, θέλοντας και μη. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχουν προτάγματα τα οποία λένε ότι στο όνομα των επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει ο άλλος να δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί. Θεωρώ ότι ταυτόχρονα με την προσπάθειά μας να ανατρέψουμε στο επίπεδο της μικρής επιχείρησης την πραγματικότητα, πρέπει να ανατρέψουμε και τις κυρίαρχες στρατηγικές. Γι' αυτό σας έλεγα πριν ότι το τι θα κάνουμε εδώ και το αν θα πετύχουμε εξαρτάται το αν θα αλλάξουν και αυτές οι αντιλήψεις συνολικά στην Ευρώπη. Θα δοκιμαστείτε και από κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Από την αντιμετώπιση των ταβαντζίδων. Είναι μια έκφραση που δεν είναι δική μου, είναι μια έκφραση που την έχω ακούσει εδώ και χρόνια για τους ταβαντζίδες, οι οποίοι χασκογελάνε. Πάντως για πρώτη φορά οι μερικού νταβατζίδες είτε να πηγαίνουν στον Κισέ της εφορίας και να καταθέτουν κάποια εκατομμύρια ή να καλούνται για απολογία ή να προφυλακίζονται. Παραγράφονται τα δικήματα για τη λίστα Λαγκάρντ στο τέλος του 2015. Θα πρέπει να φέρετε νομοθετική. Δεν το παγώ, το είπε ο Τρίφωνας Αλεξιάδης. Για να παραγράφονται. Παράταση, και εσείς μέσα στο φαντάζομαι ότι ο ίδιος ο Τρίφωνας θα κάνει αυτά που πρέπει για να μην συμβούν. Μέσα στο μικρό διάστημα της θητείας σας, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν δείξατε και μεγάλα δείγματα γραφής. Δεν συμφωνώ. Για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Για αυτή την αδικία του να πληρώνω πάντα, να πληρώνουν πάντα οι συνεπείς. Γιατί αυτοί πληρώνουν οι συνεπείς. Εγώ θέλω να πάτε στην εφορία αυτών που δεν ξέρει που είναι η εφορία της γειτονιάς του. Μπορείτε να το κάνετε, κύριε Υπουργέ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό που έγινε μέσα σε αυτό το 7μηνο και ιδιαίτερα από το που ανέλαβε και ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, είναι ποσοτικά διαφορετικά επί το θετικότερο. Πάντως, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Έτσι. Τραγικά. Και εσείς μικρός όρθιος για το 7μηνο. Μετά η αναργία. Η ανεργία αντιμετωπίζεται με ένα τρόπο που μπορεί να διασφαλίσει και να δημιουργήσει, να διασφαλίσει τις θέσεις που υπάρχουν. Μειώνονται καθημερινά οι θέσεις δουλειάς. Δείτε τώρα τι θα γίνει με τη ρύθμιση για τις 100 δόσεις, κύριε Υπουργέ. Κάνατε ένα σωστό μέτρο. Και είπατε ότι επειδή δεν έχω 81 δισεκατομμύρια ληξιπρόθυμες οφειλές και δεν μπορώ να τα πάρω, κάτσε να δω πώς θα τα μαζέψω και βάλατε τη διαδικασία των 100 δόσεων. Μαζί σας γι' αυτό τον Μπαταξή, ο οποίος έχει 100 χιλιάρικα στην τράπεζα, χρωστάει 6 και πηγαίνει και τα κάνει τα 6 100 δόσεις. Πιάστε τον και πείτε του εσύ, τα παίρνω και τα 6, δεν σου βάζω καμία δόση. Τι κάνετε, το πάτε οριζόντια. Λέτε, όποιος έχει περιουσία πάνω από 150.000 με αντικειμενική αξία του 2007, άρα πλασματικά, που ξέρετε ότι τα 150.000 του 2007 είναι 50 σημερινά, σου κόβω, σου μειώνω τον αριθμό των δόσεων. 10.000 εισόδημα που με το τεχνικό. Ξέρετε τι θα κάνει αυτός ο επιχειρηματίας, ο μικροεπιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος. Ή θα κλείσει το μαγαζί του, ή θα πωλήσει την πάγια και μένα. Δεν είναι αδικό αυτό. Προσέξτε να δείτε. Μπαίνουμε τώρα σε μια συζήτηση πολύ σημαντική, αλλά τόσο λεπτομερή, που δεν μπορούμε εμείς εδώ πέρα να φτιάξουμε όχι την καινούργια εγκύκλιο. Σας λέω τώρα, ναι, όχι, ούτε ναι, εσείς, ούτε εγώ. Εγώ θα πιστεύω μπορούσα να το κάνω αν βρισκόμουν στο αντίστοιχο. Εγώ δημόσια έχω τοποθετηθεί για τον Τρίφωνα Αλεξιάδη και λέω ότι επιτέλους ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Αλλά αυτό πρέπει να το δείτε συνολικά. Αυτά ψηφίστε γιατί στο μνημόνιο. Αυτά που λες τώρα, τα παραδείγματα. Λέτε, το 150 είναι του μνημονίου. Δεν είναι από το μυαλό σου, ούτε από το μυαλό μας. Δεν είναι του Αλεξιάδη. Είναι του, στις 14 Αυγούστου ψηφίστηκε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ξέρετε κάτι, η αδικία είναι για αυτόν που έχει. Για αυτόν που δεν έχει,
Δηλαδή, νομίζω έχουμε μείνει στο μύθο, οι Έλληνες έχουν και δεν δίνουν. Γιατί έχουν πολύ λίπος. Εγώ θεωρώ ως ανάγκη όλα αυτά που λέτε, δηλαδή οι πραγματικές πλευρές που συναντάει κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις, να ενσωματωθούν σε μια ευέλικτη τελικά κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αδικίες ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, κύριε Υπουργέ. Εγώ αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα και μάλιστα τολμήσαμε σε αυτή την εκπομπή και εγώ και ο Ντίνος και η Μπάγια και δημόσια. Γιατί εγώ νομίζω ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να τοποθετείται για απέναντι στα γεγονότα όταν είναι κρίσιμες οι στιγμές για τη χώρα. Το να κάνει κριτική γενικώς και να είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, κοιτάει μόνο τα αποτελέσματα της τηλεθέασης ή την πάρτη του. Συνήθως όμως τώρα, γιατί θα κάνουμε αυτή αυτό θα υποστείτε και εσείς την κριτική. Βεβαίως. Συνήθως όμως, αυτό σημαίνει, το δεύτερο. Οι άνθρωποι που κάνουν τη δικιά σας δουλειά δεν κάνουν απλώς γενικά κριτική. Μακάρι να κάνουν κριτική. Σε διατεταγμένη υπηρεσία. Σε διατεταγμένη υπηρεσία κινούνται. Να σας πω κάτι. Δηλαδή αυτό που είδαμε για άλλη μια φορά προεκλογικά δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αναλαμβάνοντας το κόστος. Αλλίωση πραγματικότητας, ψεύτικα στοιχεία, εμονές. Σε αρκετές τηλεοπτική σταθμή που από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολιόντουσαν με ένα θέμα. Μπορεί και έτσι να είναι. Λέγοντας ψέματα. Μπορεί έτσι να είναι. Κάνοντας το μαύρο άσπρο. Όχι, μπορεί να είναι έτσι. Έτσι είναι. Και γι' αυτό η αξιοπιστία, το κύρος των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει πάει στον πάτο. Το ξέρω. Και η τηλεθέαση μαζί. Το ξέρω. Και η τηλεθέαση. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Αλλά όμως είναι κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Κακά τα ψέματα. Ξεκινήσατε με άλλα όνειρα και φιλοδοξίες και μαζί σας και ο ελληνικός λαός. Πράγματι ο ελληνικός λαός. Και όνειρα και φιλοδοξίες έχουμε και αξίες έχουμε. Και αυτό που αναγνώρισε ο κόσμος στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι γνώριζε, επαναλαμβάνω, πριν και το περιεχόμενο της συμφωνίας, είναι την ειλικρίνεια των προθέσεων, την ευαισθησία. Το κοινωνικό πρόσημο στις προσπάθειές του είχε εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει εξακολουθεί το να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση, διότι πιστεύει ότι υπάρχει ελπίδα και προοπτική. Ξέρετε όμως, όταν δεν είχατε ξεκαθαρίσει στα εσωτερικό σας, γιατί ο ελληνικός λαός το Γενάρη του 2015 δεν ψήφισε Κεντρική Επιτροπή, ψήφισε κυβέρνηση. Δεν τον ενδιαφέρε τι λέγανε η αριστερή πλατφόρμα ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη συνιστόσα. Όταν ακουγόντουσαν φωνές λίγο πριν. Την κατάρρευση, λίγο πριν το δημοψήφισμα, λίγο πριν τις εκλογές, λίγο πριν την υποχρέωση να υπογράψει μια συμφωνία παύλα μνημόνιο και μάλιστα πολύ δύσκολο, κακάσχημο. Υπήρχαν άνθρωποι μέσα από την κυβέρνηση, λειτουργώντας και στο Υπουργικό Συμβούλιο, που λέγανε για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, για την επαναφορά του μισθού στα 751, για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Και τα πιστεύανε μέχρι τον Ιούνιο και τα φωνάζανε. Και ξαφνικά ερχόσαστε το Σεπτέμβριο και μας λέτε προσγειωθείτε στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι δικό σας και όχι δικό μας. Να σας πω τώρα κάτι χωρίς καμία παρεξήγηση. Τα καύσιμα της κριτικής σας σήμερα είναι παλαιά, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, σας λέω δυσκολία του κόσμου. Λέω, το λέω εξής, κύριε Παπαδάκη. Η δυσκολία να πείσετε τον κόσμο για τις προθέσεις σας. Εγώ σας διευκολύνω αντιθέτως. Ξέρετε γιατί σας διευκολύνω. Θα σας πω. Γιατί σας λέω ότι είναι πολύ κοντά τα συνθήματα του πρόσφατου παρελθόντος με τη προσγείωση στην πραγματικότητα. Τι σας λέει αντιπολίτευση. Α, μου ήρθατε πουλάκια μου προς τα λόγω. Κάνατε στροφή προς την λογική σας λένε. Αλλά σας το λένε από τα δεξιά σας. Δεν σας το λένε από τα αριστερά σας. Προσέξτε να δείτε. Νομίζω ότι ο κόσμος είχε την δυνατότητα αυτούς τους 7 μήνες να παρακολουθήσει όλες τις καμπές, όλες τις στιγμές αυτής της διαπραγμάτευσης. Φτάσαμε σε οριακές στιγμές. Φτάσαμε στο παραπέντε να τυναχθούν όλα στον αέρα. Δεν μας το λέγατε. Λάθος κάνετε. Δεν μας το λέγατε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Προφανώς, μια υπεύθυνη κυβέρνηση δεν μπορεί να σπέρνει τον πανικό, αλλά ταυτόχρονα δεν έκρυψε τις δυσκολίες ούτε μια στιγμή. Θυμόσαστε πώς, ας πούμε, υπήρξαν εβδομάδες που θεωρούσαμε ότι είχαμε φτάσει στην πηγή και θα πτυγανόταν ένα συμβιβασμός έντιμος και υπήρξαν και στιγμές που ήταν όλα κρεμόντουσαν από μια κλωστή. Και θεωρώ ότι αν ο κόσμος ξέρει τα πράγματα, μπορεί πράγματι να δώσει πίστοση, να καταλάβει, αρκεί να θέλει, αρκεί να γνωρίζει το πού πηγαίνει το καράβι. Αυτό έχει σημασία. Δευτέρα, κατήθεν ένα νομοσχέδιο. Νομίζω ότι ο Πάνος Κουρλέτης, έτσι όπως το γνωρίζω, θα πρέπει να έχει δυσκολία να υποστηρίξει την άποψη ότι λόγω των κρίσιμων συνθήκων πρέπει να έρθει σε ένα νομοσχέδιο, με ένα άρθρο, όλα τα προαπαιτούμενα ή 49 από τα προαπαιτούμενα. Αυτό δεν είναι
αυτό που καταδικάζατε μέχρι προχθές. Πάλι είναι μια παλιωμοδίτικη. Μα θα έρθει τη Δευτέρα. Ξέρετε γιατί. Διότι το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου είναι γνωστό από πριν τις εκλογές. Υπάρχουν εφαρμοστικοί νόμοι, δεν ανακαλύψαμε κάτι νέο. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάποια μέτρα που τα βγάλαμε από το καπέλο ξαφνικά. Είναι όλα αυτά τα οποία προβλέπονται μέσα από την συζήτηση. Λέγατε στον κόσμο προεκλογικά ότι θα κόψετε τη συντάξη πάνω από τα 1000 μισθό, από τα 1000 ευρώ. Καταρχήν είναι λάθος ο τίτλος. Θα σας έκοβα από δημοσιογράφο, να ερχόσαστε σε εφημερίδα και μου λέγατε βάλω τίτλο, θα κόψω. Δεν κόβω τη συντάξη πάνω από τα 1000 ευρώ. Μειώνονται. Υπάρχουν μεγαλύτερες επιβάρυνσεις. Μειώνονται. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να αποτυπωθεί αυτή η πρόταση. Ακόμη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σας λέμε ότι τι μάλλον θα συμβεί. Στην ενημέρωση έξω από το Μαξίμου το είπε ο κ. Κατρούκαλος. Τι θα συμβεί, λέμε. Απλώς το πόσο και τι θα το δούμε. Αλλά έχει μεγάλη σημασία το να κόβεις 20 ευρώ από κάποιον παίρνει 450 και 500, από ότι να κόβεις 25 από κάποιον παίρνει 1200. Βέβαια, ο ένας μπορεί να ζήσει, ο άλλος δυσκολεύεται. Εγώ το έχω πληρώσει. Έχω πληρώσει 40 χρόνια ένσημα. Εγώ το έχω πληρώσει. Και ήταν και παραπάνω και τώρα το να πάει να τα πάρει λοιπόν από τον Παπανδρέου, να πάει να τα πάρει από το Σιμίτη, να πάει να τα πάρει από τον Καραμαλή. Όχι, το κράτος έχει συνέχεια, αλλά οι πολιτικές ευθύνες δεν έχουν συνέχεια. Γι' αυτό υπάρχουν εκλογές. Γι' αυτό ο κόσμος αξιολογεί. Γι' αυτό ο κόσμος αναθέτησε κάποιον να προχωρήσει και όταν δεν κάνει τον ξαναβγάζει στενά. Κανείς δεν είναι αιώνιος και μόνο. Βέβαια, ξέρετε, χωρίς ίχνος λαϊκισμού, άλλωστε. Και ο πρόεδρος της Βουλής στις προγραμματικές του εξαγγελίες είπε για μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης, για εξίσωση της φορολόγησης βουλευτών και πολιτών, για δεν είναι δυνατόν, σου λέει, ο πολίτης να φορολογείται διαφορετικά από τον βουλευτή. Σωστό, απολύτως σωστό. Έτσι. Απολύτως σωστό. Εξορθολογισμό των μισθών. Βέβαια. Με αυτόν. Αυτά ξέρετε ποιους πειράζουν. Αυτούς που είχαν σήμερα, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτά ενοχλούν αυτούς που είχαν επί δεκαετίες συνηθίσει να είναι το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που ήταν από τα τζάκια και είχαν συνηθίσει να ζουν έτσι. Στη γυάλα του κοινοβουλίου. Μην αναζητείτε τέτοια πρόσωπα στο ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι άνθρωποι λαϊκοί, είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Αν κοιτάξετε τους 145 βουλευτές που εκπροσωπούν το ΣΥΡΙΖΑ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα δείτε ανθρώπους γήινους. Όχι αυτούς οι οποίοι ζούσαν στα πάνω ρε τυρέ. Άρα δεν ενοχλούν αυτά τα πράγματα. Είναι απολύτως κατανοητά. Σας χρεώσαμε. Για τους περισσότερους τους πέφτουν και πάρα πολλά αυτά τα χρήματα. Και γι' αυτό δίνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του μισθού του, είτε στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα, είτε σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης. Το μοναδικό κόμμα που όλα τους προηγούμενους μήνες έδινε το 40% της βουλευτικής αποζημίωσης. Είναι και το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ το κάνει, το έκανε από πολύ παλιά και το πήγαινε. Και παραπάνω από 40. Ναι, αλλά το μισό από αυτό πήγαινε σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης. Το έχετε ακούσει όχι για πρώτη φορά. Δεν το πουλήσαμε βέβαια. Διότι τότε χάνει την αξία του αυτό. Τι θα κάνετε με την κατάργηση της δημοκρατίας. Γιατί την κατάργηση της δημοκρατίας. Ναι, βεβαίως. Όταν έχουμε το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο αποφασίζει για κάτι και λέει ότι ξέρετε κάτι, αυτό κύριε που επι... Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό δεν είναι κατάργηση της δημοκρατίας. Ναι, όταν δεν εφαρμόζεται ισοδυναμία με νόμο. Ναι. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Ναι. Που είχε πει ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έπρεπε να έχετε αλλάξει τα αντικειμενικές αξίες. Να έχετε αλλάξει. Να είχαν και κακώς από το 2007 δεν είχαν αλλάξει τα αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Γιατί είναι πλασματικές. Άρα με πλασματικές τιμές θα πληρώσουμε τον έμφυα. Τι θα κάνετε αν δεν εφαρμόσετε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει παράνομες, μαζί το φωνάζαμε τότε, η μειώση των συντάξεων του 2012. Εσείς έχετε υπογράψει μια συμφωνία με κάποιους που λέει ότι γράφουμε στα παλιά μας παπούτσια το Συμβούλιο Επικρατείας και δεν θα εφαρμόσουμε τις αποφάσεις του. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν παραβιάζει τη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Δεν μπορεί να γίνει αυτό σε καμιά των περιπτώσεων. Δηλαδή να αγνοηθούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα λοιπόν πρέπει να κόψουμε το λαιμό μας, να το πω έτσι, έτσι ώστε να είμαστε. Θα σας έρθει και σε εσάς, θα έρθει και σε μένα ο έμφυα. Με τιμές του 1997. Του 2007. Μακάρι να έρχονταν το 1997. Το 2007. Ενώ το Συμβούλιο Επικρατείας είχε δώσει περιθώριο μέχρι τον Ιούνιο του 2015 να αλλάξουν. Έτσι. Δηλαδή, τι θα πούμε σε αυτόν τον πολίτη που του κουνάμε το δάχτυλο και του λέμε βόηθα την πατρίδα, βρε. Και λέει ότι η πατρίδα δεν βοηθάει και εμένα. Όλα αυτά που λέτε, κύριε Παπαδάκη, είναι απότοκα, είναι το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας η οποία προέκυψε όπως προέκυψε και το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Ότι αν θέλουμε για άλλη μια φορά να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει ένα μειωμένο εύρος εθνικής κυριαρχίας, ναι, υπάρχει. Γι' αυτό γίνεται η προσπάθεια αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτά τα σφικτικά πλαίσια. Αλλά αυτό για να γίνει, επαναλαμβάνω, δεν εξαρτάται μόνο από την πιστή εφαρμογή
αυτής της συμφωνίας, μέτρο το μέτρο, αλλά κυρίως από αυτά που παράλληλα θα κάνουμε. Λένε οι φίλοι μας βέβαια ότι μείωσεις έχουν γίνει στις συντάξεις κατά τα 1.000 ευρώ, εννοείται την μείωση που σας έγινε ΟΠΗ. Υπέρ του ΕΟΠΗ στις επικουρικές. Εδώ έχουμε και μια είδηση να σας πούμε όμως, ότι αυτά τα χρήματα δεν θα πάνε υπέρ του ΕΟΠΗ μάλλον. Γιατί πού το λέτε, πώς το ξέρετε αυτό. Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα πάνε υπέρ του ασφαλιστικού. Τα 600 εκατομμύρια. Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι, ενώ ξεκίνησε υπέρ του ΕΟΠΗ, το οποίο έχει μια τρύπα, να με τα συγχωρήσω. Και αυξάνεται. Τα ξέρετε πολύ καλά τα ζητήματα εσείς. Γιατί είχατε διατελέσει υπουργός. Μάλλον θα πάνε για το ασφαλιστικό ως ισοδύναμο. Θα καλύψει μέρος της τρύπας των 1,8 δις. Όπως επίσης για την επιδότηση πετρελαίου. Δεν είναι δυνατόν να λέμε. Μαζί φωνάζαμε ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι επειδή δεν μπορούν να πάρουν πετρέλαιο και τώρα λέμε. Θα καταργήσουμε την επιδότηση του πετρελαίου που θα αποτελέσει αυτή η κατάργηση ένα ισοδύναμο για το 23% για την παιδεία. Αυτά τα ισοδύναμα πρέπει να τα δείτε. Δεν μπορείτε να πάρετε από την πάγια για να δώσετε σε μένα ή από τον Τίνο για να δώσω εγώ σε εσάς. Αυτό είναι μοίρασμα σε μια οικογένεια. Δεν θα φάει ο Γεωργάκης για να φάει ο Δημητράκης. Πρέπει να το δείτε κάπως διαφορετικά. Ισοδύναμα είναι η πάταξη φοροδιαφυγής. Δεν σας τα πω εγώ, δεν σας κάνω μάθημα. Φοροδιαφυγή που... Εσείς τα λέγατε. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Έτσι είναι. Αλλά αυτό από το. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν αλλάζει μια μέρα στην άλλη. Δείξτε μας δείγματα. Δείγματα. Δείγματα υπήρξαν λίγα, μικρά. Μπορούν να υπάρξουν πολύ περισσότερα μετά. Μια φιλική συμβουλή. Όσο περισσότερα δείγματα, τόσο μεγαλύτερη για αξιοπιστία. Εάν μείνετε στις συνταγές, θα πάρουμε από τα συνήθη υποζύγια, δεν έχετε καμία διαφορά από τους προηγούμενους. Συμφωνώ απολύτως. Και αν θυμάσαστε. Και αν, το έχετε ήδη, είναι ήδη γνωστό ότι σε πάρα πολλούς τομείς όπου υπάρχουν δύσκολα και σκληρά μέτρα, επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένες άλλες συνολικές απαντήσεις. Δηλαδή, αγροτικός κόσμος. Εδώ το μνημόνιο προβλέπει δύο απανωτές μειώσεις. Μισό λεπτό, ακριβώς. Με δεδομένο λοιπόν αυτό. Το να μπορέσουμε μέσα από ένα σύγχρονο πια φορολογικό σύστημα τελικά να μειώσουμε το φορολογητέο εισόδημα, αυτό το οποίο θα φορολογηθεί κατά δύο δόσεις, έτσι, με αυξητικό τρόπο. Από το 13 στο 20. Θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Το να μειώσουμε τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τη ζωή. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά αυτά, ξέρετε, δεν είναι λύσεις αποσπασματικές. Ξεκινήσαμε ανάποδα. Χρειάζεται συνολικό σχέδιο. Αυξήσαμε τη φορολογία του αγρότη. Μία από τις μεγάλες διαφορές. Ξεκινήσαμε ανάποδα. Μία από τις μεγάλες διαφορές. Το ξεκινήσαμε ανάποδα. Γνωρίζετε γιατί ξεκινήσαμε ανάποδα. Γιατί επευλήθη. Άρα. Ακριβώς. Εγώ από εσάς όμως περιμένω. Τι περιμένατε δηλαδή. Περιμένω να έχετε την απάντηση. Τι περιμένατε. Περιμένατε λοιπόν το 36% του Ιανουαρίου του ΣΥΡΙΖΑ να ανατρέψει μια ηγεμονία 30 ετών ενός ακραίου αντικοινωνικού νεοφιλελευθερισμού. Συγγνώμη, αλλά δεν πατάτε στην πραγματικότητα. Δεν είστε στο στούντιο τώρα, είστε στον ουρανό. Έτσι είναι. Τι μου λέτε τώρα. Αλλά περίμενα για κάθε απόφαση που παίρνατε να υπήρχε αυτό το μην πω την κουβέντα ισοδύναμο, το οποίο θα ήταν πραγματικό ισοδύναμο. Και όχι αυτό που ακούμε, θα αυξήσω το εισιτήριο στα θέατρα, στους αρχαιολογικούς χώρους, όταν αυτοί κλείνουν γιατί δεν έχουν προσωπικό, όπως τον Επικούριο Απόλλωνα. Έφυγε ο φύλακας, έκλεισε ο χώρος και λέμε από τα εισιτήρια, ποια εισιτήρια, εδώ δεν λειτουργούν. Θα βγει αυτός κάποια... από τη σύνταξη και πρέπει να αντικατασταθεί κάποια στιγμή. Καταλάβατε. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι τα ισοδύναμα πρέπει να είναι ισοδύναμα που να έχουν και την αριστερή ματιά και αριστερή περπατησιά. Αν δεν την έχουν, θα σας πούνε μία από τα ίδια. Δεν είναι μόνο τα ισοδύναμα. Όχι μόνο τα ισοδύναμα. Διότι τα ισοδύναμα είναι σε μία λογική ενός διαφορετικού τρόπου για να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει η συμφωνία, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή τότε τρώει Γιωργάκης, δεν τρώει Δημητράκης. Άρα λοιπόν η λογική η δικιά μας είναι να πάμε σε παιδεία έξω από τη συμφωνία. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Για να βγάλουμε και μία είδηση. Δευτέρα έρχεται, αν έχετε την πληροφόρηση. Ένα νομοσχέδιο θα έχει αρκετά άρθρα έτσι ώστε δεν να το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω την αρχιτεκτονική. Ρωτήσατε και πριν την αρχιτεκτονική του. Το περιεχόμενο. Αν είναι ένα άρθρο, θα σας κράξουνε. Αν είναι τρία λοιπόν άρθρα, τι θα αλλάξει. Πρέπει να συζητηθεί. Πρέπει να συζητηθεί. Βεβαίως να αναλυθεί. Βεβαίως να συζητηθεί. Όχι και, να έχουμε μάλιστα... τη διαδικασία. Δηλαδή, μισό λεπτό. Να αλλάξει στη Βουλή το γεγονός ότι μόνο δεν είναι πρόεδρος η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μισό λεπτό. Διότι εσείς τα λέτε όλα εδώ πέρα. Λοιπόν. Το περιεχόμενο, επαναλαμβάνω, το ξέρετε, το συζητάμε. Υπάρχει κανένας ευθυνδιασμός. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στα προηγούμενα. Λέτε ότι είσαστε ειλικρινείς. Εγώ εκτιμώ την ειλικρινία σας. Όχι, μας λέτε. Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να εκτιμήσετε και την ειλικρίνεια του κόσμου. Ότι δεν έχω, δεν αντέχω, δεν μπορώ άλλο. Πώς θα τα κοντρολάρετε αυτά.
Από τη μία, η συνέπεια που θα πρέπει να δείξετε στην απόφαση να κάνετε αυτή τη συμφωνία με την οποία στα όνειρά σας τη βλέπετε και πεταγόσαστε στον ύπνο, έτσι. Και από την άλλη, να πείσετε αυτό τον κόσμο ότι είναι για το καλό του. Γιατί μέχρι τώρα αυτό του λέγανε. Προσέξτε να δείτε. Πείνασε για το καλό σου. Εάν η προσπάθεια δεν είναι συνολική και κάνουμε, ας πούμε, αποσπασματικές προσεγγίσεις, δεν θα καταλάβουμε τι μας συμβαίνει, ούτε θα βγάλουμε άκρη. Δηλαδή, η συμφωνία δεν είναι μόνο η εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων. Μέχρι στιγμής αυτό είναι. Η συμφωνία. Περιμένετε και λίγο. Μα τέλος πάντων, τι παίρνετε πρωί-πρωί, τέτοια ζωντάνια. Ο κόσμος τον επί τόσα χρόνια. Τα μηνύματα του κόσμου τον ερεθίζουν. Λοιπόν, η συμφωνία είναι η ταυτόχρονη προσπάθεια να επιτευχθεί η ανακεφαλαιοποίηση. Άρα να αποκατασταθεί. Είναι πρώτο προαπαιτούμενο αυτό, το έχουμε βάλει. Αλλά όχι, είναι στόχος. Έχουμε και τα κόκκινα δάνεια, για παράδειγμα. Μα ανακεφαλαιοποίηση, η οποία δεν θα απαντάει στο θέμα των κόκκινων δανείων, θα είναι μια ανακεφαλαιοποίηση του προηγούμενου τύπου. Διότι είναι η τρίτη που θα συμβεί τώρα στον χώρο του τραπεζικού σύστημα. Η λύση να πουλήσουμε στα ξένα φάντσου, στο κογλύφου, στα κόκκινα δάνεια δεν είναι λύση. Αλλά προσέξτε να δείτε, ακριβώς, αν δεν πιάσει την καρδιά του προβλήματος, τον πυρήνα του προβλήματος, τότε έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ότι όλα αυτά έχουν, γιατί αυτά πάντα έχουν και μια πολιτική διάσταση. Τα κόκκινα δάνεια, τα σχεδόν 100 δις κόκκινα δάνεια, μη εξυπηρετούμενα, τα οποία δεν είναι το καταναλωτικό και κάρτα. Μιλάμε για τα στεγαστικά, μιλάμε για τον απλό κόσμο. Ούτε αυτά είναι τα πολλά. Είναι τα επιχειρηματικά, είναι τα πολιτικά δάνεια. Είναι το αποτύπωμα της διαφθοράς, της διαπλοκής του προηγούμενου πολιτικού συστήματος. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Και να τα δούμε. Και να τα αντιμετωπίσουμε. Και αν είναι έτσι, να τα δούμε. Έχουν ονοματεπώνυμο. Βεβαίως. Σας προκάλεσε και ο κύριος Μαϊμαράκης. Βεβαίως έχουν ένα επώνυμο. Φέρτε τα. Και γι' αυτό υπήρξαν και αναφορές και για το σκάνδαλο της αγροτικής τράπεζας και έχουν ακουστεί. Κύριε Υπουργέ, έχω την εντύπωση ότι απαντήσατε έτσι όπως εσείς εκτιμήσατε να απαντήσετε. Εγώ εκτίμησα την ειλικρινία σας. Προσπάθησα να απαντήσω ότι περισσότερες ήταν οι ερωτήσεις. Το περιμένατε άλλωστε ότι θα είναι καταιγιστικές. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας εμπιστευτήκατε. Μια φιλική συμβουλή. Τα του μνημονίου είναι σκληρά και πρέπει να εφαρμοστούν. Να δώσω και εγώ μια φιλική συμβουλή. Παρακαλώ. Οι κουβέντες για να είναι αποδοτικές και για να καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν πρέπει να χαώνονται στο σύνολο. Να βρίσκουμε θέματα. Είχαμε ένα θέμα, το μνημόνιο λίγο. Δεν έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να απαντήσει για όλα. Και εσείς τώρα, μην θέλετε να σας πλέξω το εγκόμιο, είσαστε ένας από αυτούς. Ψάξτε λοιπόν να βρείτε αρκετούς από εσάς. Για να μην έχετε, να μην υποστείτε τη βάσανο. Μέχρι τότε να φέρνετε ανθρώπους οι οποίοι υπουργούς έτσι να μιλάνε για το χαρτοφυλόκιά τους, να μιλάνε για το έργο τους, για το σχεδιασμό τους. Πάντως αυτό βοηθάει νομίζω. Εκτιμούμε το γεγονός ότι ήρθατε, εκτιμούμε το γεγονός ότι απαντήσατε, εκτιμούμε το γεγονός ότι προκαλέσατε ευχαρίστηση ή αγανάκτηση με αυτά τα οποία είπατε ή αυτά τα οποία ρωτήσαμε. Έτσι, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή και πολλή δουλειά.